Χριστού αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 75, διαβάζουμε από την Έξοδο και κεφάλαιο ΚΒ και εδάφιο 31. ΚΒ κεφάλαιο, Έξοδος, 31 εδάφιο. «Και άνδρες Άγιοι θελετήστε εις εμέ, και κρέας θηριάλωτον εν το αγρό δεν θέλετε φάγει, εις των σκύλων θέλετε ρίψει αυτό. Δεν θέλεις διαδώσει ψευθήν φήμη, δεν θέλεις συμφωνήσει μετά του αδίκου δια να γίνεις ψευδομάρτης. Δεν θέλεις ακολουθείς τους πολλούς επί κακών, που δεν θέλεις ομιλήσει εν κρυσολογία, ώστε να κλείνεις κατόπιν πολλών δια να διαστρέψεις κρίσιν, που δεν θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Εάν απαντήσεις τον βούν του εχθρού σου ή τον όν αυτού πλανόμενον, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτό προς αυτόν. Εάν είδεις τον όνον του μισούντοσε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού και ήθελες αποφύγει να βοηθήσεις αυτόν, εξάπαντος θέλεις συμβοηθήσει αυτόν. Δεν θέλεις διαστρέψει το δίκαιον του πένιτό σου εν τη κρίση αυτού. Άπεχε από αδίκο υποθέσεως και γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος, διότι εγώ δεν θέλω δικαιώστο να σε βει. Τα δώρα και δώρα δεν θέλεις λάβει, διότι τα δώρα τυφλώνουσι και τους σοφούς και διαστρέφουσι τους λόγους των δικαίων. Και ξένων δεν θέλεις καταδυναστεύσει, διότι εσείς γνωρίζετε την ψυχή του ξένου, επειδή ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Και 6 έτη θέλεις σπείρει τη γη σου και θέλεις συνάγει τα γεννήματα αυτής. Το δε 7ο θέλεις αφήσει αυτήν να αναπαυθεί και να μένει αργή για να τρώγωσει η φτωχή του λαού σου και το εναπεληθέν αυτόν αστρώγωσει τα ζώα του αγρού. Ούτω θέλεις κάμι δια τον αμπελώνα σου και δια τον ελαιώνα σου. 6 μέρες θέλεις κάνει τα εργασία σου, δεν 7η ημέρα θέλεις αναπαύεστε, δια να αναπαυθεί ο βούς σου και ο όνος σου και να λάβει αναψυχήν ο Υιός της δούλης σου και ο ξένος. Αμήν». Συνεχίζοντας με απίστευτη λεπτομέρεια, ο Θεός τα διατάγματά Του, τις διατάξεις Του, τις προτάσεις Του, τις εντολές Του για τον αγιασμό, τον πρακτικό, τον καθημερινό, που είναι το σημαντικότερο, αδερφοί. Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του χριστιανού είναι ο καθημερινός μας αγιασμός. Να γνωρίζουμε δηλαδή, και μάλιστα όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά την έξιν, από συνήθεια, τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε με πνεύμα βουλής και δυνάμεως να πράττουμε αυτό. Εάν δεν γνωρίζουμε, τότε είμαστε νήπιοι και άπειροι του Λόγου του Θεού. Είναι λοιπόν και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη περισσότερο, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε. Δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε. Πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις που πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι να κάνουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό και για την Παλαιά Διαθήκη που γράφει πράγματα για να μας βοηθάνε να καταλαβαίνουμε την καθημερινότητά μας και στην καθημερινότητά μας τι πρέπει να κάνουμε, ιδιαίτερα δε όταν μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, «Άνδρες Άγιοι πρέπει να είσαστε σε μένα». Βλέπετε, το σημαντικό δεν είναι το άνδρες Άγιοι, αλλά το άνδρες Άγιοι σε μένα. Το άνδρες Άγιοι σε μένα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει πίστη. Πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Σημαίνει ελπίδα. Πρέπει να ελπίζεις στον Θεό. Σημαίνει υπακοή. Να υπακούς το Λόγο Του. Αλλά πάνω απ' όλα, αδερφοί, και η πρώτη εντολή είναι να τον αγαπάς. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών και η αγάπη είναι αυτή που δίνει απαντήσεις στις πολλές μας ερωτήσεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Εάν υπάρχει φιλονικία
Αν υπάρχει φθόνος, αν υπάρχει αίρης, τότε είσαι νήπιος. Τότε δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός, δηλαδή γνώστης του θελήματος του Θεού. Γιατί άραγε ισχύει αυτό? Μπορεί να έχεις σοφία, να είσαι σοφός, αλλά εφόσον υπάρχει αίρης, φιλονικία, φθόνος, κακό πράγμα μέσα σου, μεταμορφώνεται η γνώση της αληθείας σε ενέργειες που δεν συνάδουν, αν και είναι υπάκουες στο Λόγο του Θεού, με το Πνεύμα του Χριστού, με την οτροπία του χριστιανού. Δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δεν έχει πλημμυρισμένη την καρδιά του από αγάπη και από έλεος, γίνεται φανατικός. Και μπορεί να λέει σωστά πράγματα, αλλά ενεργεί με φανατικό τρόπο που δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι απαλός και τρυφερός, δεν είναι γλυκός. Μόνο η αγάπη είναι αυτή που φέρνει αγιασμό, αληθινό αγιασμό στο Χριστό. Και από εκεί και πέρα γίνεται ο χριστιανός ροπαλοφόρος. Ο Ιουστίνος, παραδείγματος χάρη, ο Αυτοκράτορας, ο οποίος ήταν χριστιανός, επέβαλε διάταγμα, Ιουστίνος, επέβαλε διάταγμα στο Βυζάντιο όλοι οι ειδωλολάτρες και χριστιανοί να βαφτίζουν, και εδώ δημιουργήθηκε αυτή η παρερμηνία, να βαφτίζουν τα βρέφη με χριστιανικό τρόπο για να τους κάνει όλους χριστιανούς. Και αντί να δημιουργηθεί βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, υπάρχει το βάφτισμα που ισχύει και τώρα. Βαφτίστηκε χριστιανός. Φοβερό αυτό, φοβερή αμαρτία. Δεν βαφτίζουμε κάποιον για να γίνει χριστιανός. Βαφτίζεται κάποιος επειδή είναι χριστιανός. Φοβερή διαφορά. Το βάφτισμα είναι πράγματι ένα μεγάλο μυστήριο, εντολή του Θεού, που λέει βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Σήμερα όμως λένε, βαφτίσαμε αυτόν τον μουσουλμάνο χριστιανό. Φοβερή παράβαση. Και το λένε άνθρωποι χριστιανοί, οι οποίοι όμως έχουν χάσει το Πνεύμα του Χριστού. Όσοι δεν έχουν το Πνεύμα του Χριστού, λέει η Γραφή, δεν είναι αυτού. Έχουν το Λόγο του Θεού, δεν έχουν το Πνεύμα του Χριστού. Αλλά και ακόμη περισσότερο. Έχουν και Πνεύμα Άγιο, όπως λέει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν έχουν το Πνεύμα του Χριστού. Και το Πνεύμα του Χριστού ποιο είναι? Αγάπη, πραότης, ταπείνωση, υπακοή. Για σκεφτείτε, αδερφοί, ένα Χριστό χωρίς αγάπη. Πώς θα ήτανε? Πώς θα σου συμπεριφερότανε? Και από εκεί θα καταλάβεις ένα χριστιανό χωρίς αγάπη πώς συμπεριφέρεται. Και γίνεται ακόμη πιο κακός και επικίνδυνος όταν ξέρει και το Λόγο του Θεού. Ενώ η αγάπη όχι μόνο καλύπτει πλήθος αμαρτιών, αλλά είναι και ο σύνδεσμος που τελειοποιεί τον άνθρωπο. Δηλαδή τον καθιστά άγιο. Γι' αυτό λέει να είσαστε άνδρες άγιοι, σε μένα όμως. Όχι άνδρες άγιοι τελεία, άνδρες άγιοι σε μένα να είσαστε, λέει ο Θεός. Δηλαδή να μου μοιάζετε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, που έχει κατανοήσει σαν άνθρωπος, αν και είναι λόγος Θεού. Μιμητέ μου γίνεστε όπως και εγώ μιμούμε το Χριστό. Και μάλιστα ο Μωυσής, δηλαδή ο Θεός, όταν
ανέβηκε ο Μωυσής στο όρο Σινά, του είπε, «Εάν τώρα πραγματικά υπακούς τη φωνή μου και φυλάς τη διαθήκη μου», πραγματικά, υπάρχει δηλαδή και τρόπος που δεν είναι πραγματικός να φυλάς τη διαθήκη και να υπακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει, γι' αυτό λέμε ότι το Ευαγγέλιο δεν διδάσκει μόνο την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά και την πρακτική ζωή του χριστιανού, αλλά και την νοοτροπία του χριστιανού. Και η νοοτροπία είναι το Πνεύμα του Χριστού. Η πρακτική ζωή ποια είναι? Η υπακοή στο Λόγο του Θεού με το Πνεύμα του Χριστού. Εάν πραγματικά υπακούς τη φωνή μου και φυλάτης τη Διαθήκη μου, τότε, αλλά πραγματικά να την υπακούς, σύμφωνα με το Πνεύμα του Χριστού, σύμφωνα με το θέλημά μου, όχι όπως εσύ νομίζεις, σαν άνθρωπος με καρδιά χαλασμένη, γεμάτη πίκρα, γεμάτη θυμό, γεμάτη εγωισμό, και δεν υπακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, εκεί διοικείς από το Πνεύμα το δικό σου. Και δεν υπακούς, δεν εκτελείς τις εντολές του Χριστού, εκτελείς την άποψή σου. Αν λοιπόν πραγματικά ακούς τη φωνή του Θεού και υπακούς και πραγματικά εκτελείς τις εντολές μου, τότε θα είσαι, φοβερές υποσχέσεις, ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι δική μου είναι η πάσα η γη, και εσείς τότε θα είσαστε σε μένα, να Αγίοι σε μένα, τότε θα είσαστε σε μένα βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιον. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πώς ακούμε και τι ακούμε. Προσέχετε, λέει ο Χριστός, τι ακούετε και πώς ακούετε. Πώς είναι η καρδιά σου έτοιμη να ακούσεις? Ο Δαβίδ, αλλά και ο Λόγος του Θεού, το λέει πάρα πολύ καλά. Ετοίμη είναι η καρδία μου, Κύριε. Έχω ετοιμάσει την καρδιά μου να ακούσω. Τι θα πει έχω ετοιμάσει την καρδιά μου? Την έχω καθαρίσει από εγωισμούς, από υπερηφάνειες, από παράπονα, από πικρίες, από θυμούς, από φθόνους. Η καρδιά μου είναι πεντακάθαρη, ολόλευκη. Αλλά για να είναι η καρδιά μου πεντακάθαρη, ολόλευκη, πρέπει να έχω καθαρίσει και τη συνείδησή μου από το παρελθόν. Πώς καθαρίσω τη συνείδησή μου? Μόνο με το αίμα του Χριστού. Όταν λοιπόν με το αίμα του Χριστού, επειδή μετανοώ, καθαρίζω τη συνείδησή μου από τα έργα του σκότους του παρελθόντος, τότε είναι εύκολο, γιατί δεν επηρεάζει η συνείδηση στην καρδιά, είναι εύκολο να καθαρίσω και την καρδιά μου από οποιασδήποτε λανθασμένες σκέψεις και προθέσεις. Να είμαστε δηλαδή πραγματικά αγνός, όπως λέει η Γραφή, τέλειος ενώπιον του Θεού. Και τότε οι αποφάσεις μου για το μέλλον θα είναι μέσα στον αγιασμό σύμφωνα με το Θεό. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος, λέγει μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Πότε όμως? Διαβάζω. Αλλά καθώς εκείνος είναι Άγιος, αυτός ο οποίος σας εκάλεσε, έτσι και εσείς γίνεστε Άγιοι σε κάθε συναναστροφή σας. Σε κάθε διαγωγή σας. Δηλαδή δεν μπορείς να λες εγώ υπακούω στο Λόγο του Θεού και να τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου. Δεν είσαι Άγιος. Μα ξέρεις τι μου είπε η γυναίκα μου? Ήταν ασεβής, ήταν προκλητική, με πρόσβαλε. Δεν είσαι Άγιος. Γιατί ο αγιασμός μας δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά των άλλων. Ο αγιασμός μας εξαρτάται από τη σχέση μας με το Θεό. Και πότε έχουμε αγιασμό? Όταν αγαπάμε. Όταν αγαπάμε τη γυναίκα μας, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Βεβαίως και για τους άντρες και για τις γυναίκες ισχύει αυτό. Τι λέει? Πάντα υπομένει. Τι υπομένει? Τα πάντα.
Κατά πάντα. Πάντα ελπίζει. Τι ελπίζει? Ότι ο Θεός θα ενεργήσει και θα διορθώσει. Πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα ανέχεται. Το πάντα δεν είναι χρονικό πάντοτε. Το πάντα είναι τροπικό. Κατά πάντα. Κατά πάντα. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση. Ανέχεται, υπομένει, ελπίζει. Τότε γίνεται Άγιος εν πάση συναναστροφή. Εν πάση αναστροφή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό τώρα γιατί μας το λέει έτσι ο Λόγος του Θεού? Για να μην φανταστούμε ότι είμαστε Άγιοι και υπερηφανιβόμαστε κιόλας. Γιατί είμαι Άγιος? Γιατί κάνω ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το ερώτημα δεν είναι αν κάνεις ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το ερώτημα είναι πώς κάνεις ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Με τι καρδιά το κάνεις. Και πώς συμβουλεύεις. Γιατί αν η καρδιά μου γεμίσει περηφάνεια λέγοντας εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις, ό,τι και να πεις είναι άχρηστο ενώπιον του Θεού. Γιατί χάνεις την ταπείνωσή σου, δεν μπορείς να βρεις χάρη ούτε ενώπιον του Θεού, ούτε ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε Άγιοι στο Θεό. Όχι Άγιοι στους ανθρώπους. Αν είμαστε Άγιοι στη σχέση μας με το Θεό, τότε θα είμαστε και Άγιοι στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Αν προσπαθούμε να είμαστε Άγιοι στον εαυτό μας και στους ανθρώπους και χάσουμε την επαφή μας και τη σχέση μας με το Θεό, τον αγιασμό μας με το Θεό, που εκεί πέρα τα γκρεμίζουμε όλα. Και μάλιστα, μην το ξεχνάτε, εν το ονόματι του Θεού οι Φαρισαίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Γιατί δεν αγάπησαν ώστε να καταλάβουν το λόγο του. Μίσησαν. Και γιατί μίσησαν? Γιατί ζήλευαν. Φθόνησαν. Φοβερό χαρακτηριστικό χριστιανού η ζήλια, αδερφοί. Να ζηλεύεις. Ευλογεί τον αδερφό και το ζηλεύεις εσύ. Χάθηκες, φουκαρά μου. Χάθηκες. Να χαίρεσαι με τα χερόντων. Να μην χαίρεσαι όταν ταλαιπωρεί το άλλος, να κλαις όταν ταλαιπωρεί το άλλος. Πότε ισχύει αυτό? Όταν αγαπάς. Και πώς αγαπάς? Ποιος είναι ο αγιαστής μας? Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που αγιάζει εμάς. Πώς μας αγιάζει? Φέρνει την αγάπη του Θεού και την εκχέει στην καρδιά μας το πνεύμα το Άγιο, ώστε ο άνθρωπος αγαπάει αληθινά. Και όταν αγαπάς αληθινά, ακούς αληθινά και το Θεό και τον αδελφό σου. Και όταν αγαπάς αληθινά, προσέχεις τι λες και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Δεν πληγώνουν τα λόγια σου, αλλά είναι βάλσαμο τα λόγια σου, παρηγοριά, ενίσχυσης. Σε αυτό είμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τεταγμένοι. Στο να παρηγορούμε, στο να ενισχύουμε και στο να στηρίζουμε. Να στηρίζουμε τα παραλληλημένα γόνατα, πάνε να πέσουν. Να ενισχύουμε τους αδυνάτους, τους εξασθενημένους που δεν αντέχουν άλλο. Και να παρηγορούμε τους απαρηγόρητους. Για σκέψου λίγο, για να καταλάβεις αν είσαι Άγιος, έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά σου βασιλεύει, ταράζεται η καρδιά σου, με την καλή έννοια, όταν βλέπεις κάποιον απαρηγόρητο. Λες, ας τα βρει με το Θεό. Κάποιον ο οποίος έχει παραλαλημένα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Πρέπει να τον στηρίξεις. Ποιος θα τον στηρίξει αν δεν το στηρίξει ο Άγιος άνθρωπος του Θεού? Και όταν κάποιος έχει αποκάμει, έχει χάσει την πίστη του, έχει χάσει την ελπίδα του, έχει χάσει τη δύναμή του, ποιος θα τον ενισχύσει και θα του πει μην φοβάσαι, μόνο πίστευε, μην φοβάσαι? Έτσι θα καταλάβουμε αν είμαστε σε αγιασμό.
γιατί δεν το λέω για σας, πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε σε αγιασμό και όταν μου πατήσουνε τον γκάλο αρχίζω και φωνάζω. Ενώ τι λέει ο Λόγος του Θεού, σου έδωσε χαστούκι, γυρνά και την άλλη. Αυτός είναι ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού. Ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού δεν είναι αυτός που τρώει το χαστούκι και αρχίζει και ρίχνει μπουνιές μετά. Και μπορεί να μην ρίχνουμε μπουνιές με τα χέρια, αλλά με το στόμα. Επειδή το έχω πάθει, το λέω, με τέτοια παρησία. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να νομίζουμε. Μην νομίζεις ότι είσαι Άγιος. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνω. Άγιος είσαι όταν είσαι στην παρουσία του Θεού. Άγιος είσαι όταν η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου. Άγιος είσαι όταν είσαι ταπεινός, ήσυχος, φρόνιμος, όπως λέει η Γραφή, το Πνεύμα το πολύτιμο εις το Θεό, ησύχιον και ταπεινό. Γι' αυτό και η εντολή τότε ήταν «Άγιοι γίνεστε σε μένα». Όχι Άγιοι στους ανθρώπους. Αν δεν είσαι Άγιος στη σχέση σου με τον Θεό, μη ψάχνεις να βρεις αγιασμό. Και πώς θα καταλάβω ότι δεν είμαι Άγιος? Επειδή τσακώνομαι. Συζητάω και τσακώνομαι. Συζητάω και τσακώνομαι τη γυναίκα μου, συζητάω και διαφωνώ με έναν αδερφό. Μωρέ, θα του πω εγώ. Αυτός δεν είναι Άγιος άνθρωπος. Σαν χλαμάρας είναι. Αφού δεν μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Αφού δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις το στόμα σου. Τι λέει η Γραφή? Ποιος είναι ο τέλειος άνδρας? Αυτός μπορεί να φυλάξει το στόμα του. Και αν δεν μπορώ να φυλάξω το στόμα μου, τι σώει Άγιος είμαι? Και η καρδιά σου και η καρδιά μου, δεν λέω για σένα, λέω για μας, φουντώνει. Ακούς να πει αυτό για μένα? Άννα Ελλάδης, τι μου είπε αυτός? Τι είπε αυτός για μένα? Και η καρδιά μου χτυπάει ντουκου 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 ντουκου. Σιγά τον αγιασμό. Μετάνοια θέλω, επιστροφή θέλω, κλάμα, δάκρυα θέλω. Χάρη από το Θεό θέλω. Αυτά μας τα λέει ο Λόγος του Θεού για να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Και να μην κάνουμε και τους σπουδαίους. Να μην κάνουμε τους σημαντικούς. Δίκαιος ουδέ εις. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και άπαντες εις πολλά πτεώμεν. Γι' αυτό Άγιοι γίνεστε εις εμέ. Και λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό και προσέχτε τι τρώτε. Ο αγιασμός εξαρτάται από αυτό που τρως. Δηλαδή, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Ή νομίζεις ότι η τροφή είναι μόνο του σώματος, της σάρκας. Θέλει τροφή και στην ψυχή και στο πνεύμα. Που είναι η τροφή της ψυχής, είναι ο Λόγος του Θεού. Η τροφή του πνεύματος είναι η πλήρωση του πνεύματος του Άγιου. Εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού και τον διαβάζεις απλά, καλόν είναι. Αλλά αν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού με σκοπό να πράξεις αυτόν αληθινά, όχι να μελετάω για να σου πω τι θα κάνεις, να μελετάω για να μάθω εγώ τι θα κάνω. Τι τρως? Ωραίο φαΐ μαγείρεψε η γυναίκα μου. Παρακάτω. Δεν θα ζήσεις μόνο με αυτό. Και όσο πιο ωραίο μαγειρεμένο το φαΐ, τόσο πιο επιβλαβές θα είναι, συνήθως, για το σώμα. Διάβαζε το Λόγο του Θεού. Να αναγιγνώσκουμε το Λόγο του Θεού, μας λέει ο Παύλος, αλλά ιδιαιτέρως θέληση προκοπής του να είναι φανερή, θα μελετάς. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που προκόβουν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν προκόβουν. Γιατί?
Πώς μελετάς, μελετάς, πώς διαβάζεις, μελετάς. Μια φορά ακόμη θα σας το πω, πριν ανοίξετε τη γραφή, γιατί είμαι βέβαιος ότι όλοι διαβάζετε τη γραφή. Έτσι λέω εγώ. Εσείς ξέρετε. Πριν ανοίξεις τη γραφή, αν τη διαβάζεις, κάνε μια προσευχή. Κύριε, φώτισέ με, σε παρακαλώ. Άνοιξέ μου τη διάνοια να καταλάβω. Άνοιξε τη διάνοιά μου για να φάει η ψυχή μου. Γιατί πολλές φορές την ψυχή μας την ταΐζουμε με ειδήσεις, με γνώσεις. Αυτή όμως, αυτό το ταΐσμα δεν βοηθάει. Ούτε στην προκοπή μας, ούτε στην οικοδομή μας, ούτε στην αύξησή μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει τη γραφή χωρίς να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, γίνεται χλιαρός. Ένας άνθρωπος μόνο πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και δεν διαβάζει τη γραφή του, γίνεται φανατικός, άγριος. Ο χριστιανός είναι ισορροπημένος. Ο χριστιανός είναι σαν το βέλος που είναι έτοιμο να το στείλει ο τοξευτής, αλλά είναι ισορροπημένο, ζυγιασμένο. Είναι ούτε πολύ έτσι, ούτε λίγο έτσι, ούτε πολύ αλλιώς, ούτε λίγο αλλιώς. Και η ισορροπία μας είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, που μας καθιστά Αγίους. Αλλά όχι Αγίους στον εαυτό μας. Να βλέπω τον καθρέφτη μου, το πρόσωπό μου στον καθρέφτη και να λέω Άγιος είμαι. Ούτε να αυτοδικαιώνομαι. Ούτε να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Δεν είναι δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι αυτός που τον συστήνει ο Θεός. Δεν θέλω να μου συστηθείς. Τι να σε κάνω. Θέλω να σε συστήσει ο Θεός για να σου εμιμηθώ. Δεν θέλω να συστήνομαι, να αυτοσυστήνομαι. Δεν θα έχω κανένα αποτέλεσμα. Θέλω να με συστήνει ο Θεός. Θέλω τη γυναίκα μου να τη συστήνει ο Θεός. Τα παιδιά μας να τα συστήνει ο Θεός. Την εκκλησία που υπηρετούμε να τη συστήνει ο Θεός. Γιατί αν αρχίσω και λέω εγώ, ξέρετε τι καλή γυναίκα που έχω. Την κρέμισα. Όταν όμως έρχονται οι άλλοι και λένε ο Θεός να ευλογήσει τη γυναίκα σου, εγώ ταπεινώνομαι και λέω σε ευχαριστώ, Κύριε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάνουμε να το συστήνει ο Θεός. Αν ο Θεός δεν το συστήνει, δεν έχουμε αγιασμό. Της πλάκας είμαστε. Χριστιανούλιδες, όπως συνηθίζω να λέω. Αλλά λέει και κάτι παρακάτω. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμη. Εδώ υπάρχει ο κατάλαλος, αλλά και ο σπερμολόγος. Ο σπερμολόγος είναι αυτός που λέει μυστικά. Τα μάθες. Να σου πω. Ξέρεις τι είπε αυτός, ξέρεις τι έγινε αυτός. Κάτσε. Ο σπερμολόγος δεν παίζεται. Λέει μάλιστα στις παροιμίες και μ' αρέσει κάθε φορά που το διαβάζω, αν το βρω τώρα. Ο σπερμολόγος περιέρχεται, αποκαλύπτων μυστικά και ακόμη λέει ότι ο σπερμολόγος, κάπου το λέει, περιερχόμενος αποκαλύπτει μυστικά δια τούτο μη σμίγου, κάνεις παρέα, μετά του πλατίνοντος τα χείλη αυτού. Όταν έρχεται κάποιος και σου πει, έλα να σου πω, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Δεν θέλω να μου πεις, αδερφέ μου. Ό,τι μου πεις θα το πω φανερά. Αν έχεις να μου πεις κάτι καλό, κάποια ευλογία, έφημο, να μου τα πεις. Αλλά να μου πεις τώρα, τι έκανε ο αδερφός που για μια στιγμή έκανε λάθος και έπεσε. Δεν θέλω να μου το πεις. Προσευχήσου εσύ για τον αδερφό αυτό. Αλλά χειρότερος από τον σπερμολόγο είναι ο κατάλαλος. Αυτός που μιλάει εναντίον, που κατακρίνει,
ξέρεις τι γίνεται εκεί, τραγικά πράγματα γίνονται εκεί. Κάτσε αδερφέ μου, ξέρεις τι έκανε αυτός. Και αρχίζει και λέει και λέει και λέει και λέει. Και τα περισσότερα από αυτά είναι ψέματα. Μπορεί να υπάρχει και μια αλήθεια, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι ψέματα. Και βγαίνει από μία καρδιά που έχει κακία μέσα, μίσος, ζήλια. Μη φοβάσαι όταν σε ζηλεύουν και αμήνεσαι. Γιατί αν σε ζηλεύουν, γιατί σε ευλογεί ο Θεός. Θα ήθελες να μη σε ζηλεύουν και να μη σε ευλογεί ο Θεός, ή θέλεις να σε ευλογεί ο Θεός και να σε ζηλεύουν? Αλλά το θέμα δεν είναι, εμείς θέλουμε να τους ευλογεί όλους ο Θεός. Όχι να ευλογεί εμένα και τον άλλο να μην τον ευλογεί. Γιατί τότε δεν είμαι σε αγιασμό. Είμαστε φιλοτομαριστές ή όπως το λέει η Γραφή, φιλαυτία. Κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, άντε και τη γυναίκα μου, άντε και τα παιδιά μου. Όχι αδερφοί. Κοιτάμε το έργο του Θεού. Ούτε σπερμολόγοι, ούτε κατάλαλοι. Ούτε συμφωνούμε με τον άδικο και να γινόμαστε ψευδομάρτυρες. Τι θα πει συμφωνώ με τον άδικο? Ξέρω ότι είναι άδικος, αλλά για να τον κάνω φίλο μου τον καλοπιάνω. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό στη Γραφή? Πολιτική ανθρώπινη. Ενώ μας το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Ξέρετε ποιος το έκανε αυτό? Αβεσσαλόμ. Σκόντουσαν όλοι, λέγανε το παραπονό τους, δίκιο έχεις εσύ. Έλεγε ο άλλος, και εσύ έχεις δίκιο, και ήταν αντίθετα. Όλοι δίκιο έχουν, γιατί ήθελε να κερδίσει τις ψυχές τους. Εμείς δεν θέλουμε να κερδίσουμε. Μη γέννητο να θέλεις να κερδίσεις ψυχή για σένα. Δεν είσαι Άγιος στο Θεό. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε ψυχές για το Χριστό. Γι' αυτό το Χριστό δείχνουμε. Ο Χριστός είναι ο δικαιώνων ημάς. Αδερφοί, γι' αυτό είπα στην αρχή, η ζωή του πρακτικού χριστιανισμού, δηλαδή ο χριστιανισμός στην πράξη, είναι το πιο σοβαρό θέμα στη ζωή μας. Πώς περπατάμε? Πρέπει να περπατάμε ακριβώς. Όχι ως άσοφοι, χωρίς φόβο Θεού. Σαν σοφοί, με φόβο Θεού. Ιδίως έσχατες ημέρες, που οι μέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό μη συμφωνείς με τον άδικο, για να τον καλοπιάσεις. Ο άδικος είναι άδικος. Μόνο με το δίκαιο θα συμφωνούμε. Θα διαφωνείς με τον άδικο, γιατί θα καταντήσεις να γίνεις ψευδομάρτης. Τι θα πει ψευδομάρτης? Όχι ψεύτης. Θα μαρτυράς χρησιμοποιώντας ψεύδι. Και ένα άλλο επίσης πολύ φοβερό. Μην ακολουθείς τους πολλούς επί κακό. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, δημοκρατία. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας οι περισσότεροι. Θυμηθείτε, είχε στείλει 12 ο Μωυσής κατασκόπους στη γη Χανάν να κατασκοπεύσουν και οι 10 τι είπανε? Πράγματα που ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Όπου η γη θα μας φάει. Ο Χριστός είπε, ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πηγαίνετε και θα σας τα χαρίσω. Δικά σας θα είναι όλα. Μόνο 2. Είπανε, ο Θεός δεν μας είπε έτσι. Πάμε αδερφοί, ψωμίον είναι δι' ημάς αυτό. Δεν κρίνανε κατά την όψην. Οι πολλοί ξέρετε πως κρίνουνε κατά την όψη. Εμείς δεν θέλουμε να κρίνουμε κατά την όψη. Εμείς θέλουμε να κρίνουμε κατά την πίστη. Και να διερευνούμε το Λόγο του Θεού. Όχι να τον διδάσκουμε. Μην γίνεστε, λέει, πολύ διδάσκαλοι, γιατί πολύ κατάκριση θα έρθει σε εσάς. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, δεν υπακούμε στους πολλούς. Άλλο στο πρεσβυτέριο που αγωνιζόμαστε και πάντοτε τα καταφέρνουμε να είμαστε ομόφωνοι. Αλλά πώς τα καταφέρνουμε να είμαστε ομόφωνοι? Βεβαίως απόψεις υπάρχουν. Αλλά με την πολλή συζήτηση έρχεται η ομοφωνία. Αλλά και αν ένας διαφωνήσει,
Λέμε stop. Θα περιμένουμε να προσευχηθούμε, γιατί μπορεί αυτός να έχει φωνή Θεού. Θα περιμένουμε. Θα ξαναπροσευχηθούμε, θα τα ξαναπούμε. Και κάνοντας λίγο υπομονή, πάντοτε είμαστε ομόφωνοι. Και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν παίρνετε αποφάσεις. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να είμαστε μια εκκλησία που να κάνατε ό,τι έλεγα εγώ. Σωθήκατε. Χαθήκαμε, καήκαμε. Ο Θεός έχει βάλει διακονίες δια του Ιησού Χριστού. Έχει βάλει πρεσβυτέρους δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι τυχαίο, αδερφοί. Τελευταία φορά κάναμε χειροτονία πρεσβυτέρων και προσευχόμαστε 3 ή 3,5 χρόνια. Να υπάρξει ομοφωνία για όλους όσους τελικά αποφασίσαμε και να μαρτυρήσει και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη. Τα λάθη έχουν συνέπειες. Αλλά δεν ακούμε τι λένε. Προσευχόμαστε να μας μιλήσει ο Θεός για να ακούσουμε τι θα κάνουμε. Άλλο λοιπόν η ομοφωνία, άλλο η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία όταν τη βλέπεις να φεύγεις. Την ομοφωνία όταν την ακούς να υποτάσσεσαι. Γι' αυτό το έχω πει και το ξαναλέω. Τους πρεσβύτερους εγώ τους φοβάμαι. Φοβάμαι το Θεό δηλαδή. Το Πνεύμα το Άγιο τους έχει βάλει. Και ακούμε μεγάλη προσοχή. Και ξαναγυρίζουμε και ξαναγυρίζουμε το θέμα και ξαναγυρίζουμε. Στο τέλος ο Θεός ενεργεί. Ουδέ θέλει ομιλήσει εν κρισολογία, ώστε να κρίνεις κατόπιν πολλών για να διαστρέψεις κρίση. Πρόσεξε πώς μιλάς όταν κρίνεις. Κατακρίνεις, δεν ξέρεις. Ούτε οι πολλοί ξέρουν. Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Και μετά πολλή συζήτηση στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία καταλήξανε στο Λόγο του Θεού. Έχεις κάποια άποψη που διαφωνεί, πήγαινε συζήτησέ το. Πιάσε πρεσβυτέρους, πιάσε εμένα. Ξέρεις, μη λες πολλά. Πήγαινε συζήτησέ το να δεις γιατί το λένε έτσι. Γιατί το κάνουν έτσι. Και αν έχεις δίκιο, θα μας φανερώσει ο Θεός. Αλλά αν έχεις άδικο, θα πρέπει να υποταχθείς. Αλλά δεν θα πας με τη βεβαιότητα ότι ξέρεις. Σαν χλαμάρες ξέρεις. Σαν χλαμάρες ξέρω κι εγώ. Μόνο ο Θεός ξέρει, αδερφοί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Γι' αυτό διεκδικούμε εν το ονόματι του Χριστού τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Για να μην κάνουμε λάθη. Αλλά να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί στο θέλημα του Θεού. Γιατί ένα λάθος καταστρέφει ψυχές. Ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Να βαρέσουμε τον αμαρτωλό εμείς, αλλά να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Δεν θέλουμε το θάνατο του αμαρτωλού, θέλουμε να μετανοήσει, να επιστρέψει και να ζήσει. Γι' αυτό και ο χριστιανός έχει ένα χαρακτηριστικό, έλεος. Κάνει έλεος. Γιατί αν δεν κάνει έλεος, την κρίση ο Θεός θα φανεί ανήλαιος αυτόν. Και η κρίση δεν είναι μόνο στο τέλος, είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Εγώ δεν θέλω να αντιμετωπίζω Θεό ανήλαιο, θέλω να αντιμετωπίζω Θεό που κάνει έλεος, που είναι ελεήμων, συγχωρητικός. Μακρόθυμος πολύ. Ουδέ θέλεις αποβλέψει εις το πρόσωπο φτωχού εν τη κρίση. Μην καταδικάζεις το φτωχό. Το φτωχό το πνεύματι. Ο Χριστός λέει παραδείγμα, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Που δεν το καταλάβανε. Που δεν το ξέρουν. Μακάριος είναι αυτός. Γιατί αν ξέρεις και δεν πράττεις θα δαρθεί. Αν ξέρεις και δεν πράττεις θα δαρθείς. Λίγα, λίγο. Ξέρεις πολλά, πολλά θα δαρθείς. Μην καταδικάζεις ούτε τον πτωχό το πνεύματι,
ούτε το πτωχό άδερφο, επειδή είναι ασήμαντος, ελάχιστος. Θυμίσω ότι πίσω από αυτόν κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Πίσω από τον ελάχιστο αδερφό σου κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός και λέει: προσέχτε, μη φανείτε και προσωπολίτες. Μπαίνει ένας πλούσιος μέσα και του λέει: κάτσε εσύ στην καλύτερη θέση. Και μπαίνει ένα φτωχός και λέει: κάτσε εκεί όρθιος εσύ. Δεν έχουμε και πολλές θέσεις, κάτσε όρθιος εσύ. Τι είναι αυτά? Εάν θέλεις να ασχοληθείς με κάποιον, είναι να ασχοληθείς με το φτωχό, με τον ελάχιστο, με το μικρό. Γιατί μία λέξη σου θα τον ενισχύσει και θα ευλογηθείς. Παίρνεις αποφάσεις καταδικάζοντάς τον. Να παίρνεις αποφάσεις υπερασπίζοντάς τον. Μας έφερε ο Θεός να καταδικάζουμε, να υπερασπιζόμεθα. Και τώρα μιλάει και ακόμη πιο σοβαρά. Εάν απαντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή των όνων του εχθρού σου πλανόμενων, πρόσεξε, μην πεις καλά να πάθει, εχθρός μου είναι. Το βόδι έχει αξία. Χωρίς το βόδι μπορεί ο εχθρός σου να πεθάνει από την πείνα. Γιατί με το βόδι οργώνει, με το βόδι αλωνίζει, όλα με το βόδι τα κάναν τότε. Και με τον όνων. Πολύτιμα πράγματα ο βούς και ο όνος. Αν το δεις πλανόμενο, πρέπει επιγόντως να τον επιστρέψεις στο αφεντικό του και τον χρειάζεται. Σκέψου να δεις το παιδί του πλανόμενο. Σκέψου να δεις το παιδί του Θεού πλανόμενο. Όχι του εχθρού σου, το παιδί του Θεού πλανόμενο. Τι θα κάνεις? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Βλέπεις πλανημένο άνθρωπο, αδερφό σου εννοώ, με πολύ αγάπη θα πας, όχι να τον ελέγξεις, όχι να κάνεις τον έξυπνο, το δούλο να κάνεις. Δηλαδή θα τον πάρεις το βόδι, θα αφήσεις τις δουλειές σου και θα το πας στο σπίτι του εχθρού και θα του πεις: σου φέρα το βόδι σου. Θα βρεις το γάιδαρό του μακριά, θα τον πάρεις και θα τον επιστρέψεις και θα του πεις στο εχθρό σου: σου φέρα το γάιδαρό σου. Και επαναλαμβάνω, εάν στο βόδι και στο γάιδαρο που έχει αξία, στο παιδί, στο παιδί του αδελφού σου, στο παιδί του Θεού, τι θα το κάνεις? Θα το αγκαλιάσεις. Θα το βοηθήσεις, θα αφήσεις τη δουλειά σου. Δεν θα το βαρέσεις. Εάν το βαρέσεις, θα σε βαράει ο Θεός, θα είσαι ανήλαιος. Και η κρίση του Θεού θα είναι ανήλαιος. Έκανε λάθος. Και λοιπόν, έκανε αμαρτία. Και λοιπόν, βόηθα τον, αν δεν έχει μετανοήσει, να μετανοήσει. Βόηθα τον να επιστρέψει. Καλά να πάθει. Γιατί καλά να πάθει? Ό,τι θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς, αυτός είναι βασιλικός νόμος. Να κάνετε εσείς τους άλλους. Εάν εγώ το παιδί μου το βλέπω πλανημένο, τι θα ήθελα από σένα? Τι θα ήθελα? Αν το παιδί σου είναι πλανημένο, τι θέλεις από μένα? Να του ρίξω μια κλωτσά? Να του βούσω από εδώ έξω από την εκκλησία? Ποιος είσαι εσύ που θα τον βγάλεις από την παρουσία του Θεού? Θα τον φέρεις στην εκκλησία, στο σπίτι του αδερφού σου, του εχθρού σου, στο σπίτι του Θεού. Θα το αγκαλιάσεις, γιατί χάθηκε και πρέπει να επιστρέψει. Αν δεν θέλει, τι να κάνουμε? Εκεί δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Εάν δεν δεις τον όνον αυτού που σε μισεί να έχει πέσει κάτω από το βαρύ φορτίο. Ξέρεις θα πει βαρύ φορτίο? Βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να σηκώσει τη ζωή του. Δεν μπορεί να τη σηκώσει. Και ο Χριστός τι λέει? Έρθετε πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι.
και εγώ θα σας αναπαύσω. Αν μάλιστα μάθετε απαιμού από τον Χριστό ότι είμαι, αυτό θέλει ο Θεός να μάθουμε, πράος και ταπεινός στην καρδιά, τότε θα έχετε ανάπαυση στην ψυχή σας. Και είναι πολύ σοβαρό να έχουμε ανάπαυση στην ψυχή μας. Να έχουμε την ειρήνη του Θεού στην ψυχή μας, να μην έχουμε ταραχή. Γιατί ταραχή είναι αγωνία, φόβος, απελπισία, ανησυχία. Όχι. Εγώ θέλω να έχω ειρήνη στην ψυχή μου. Θέλω να πέφτω στο κρεβάτι και να με πιάνει ο ύπνος. Λέει, Άννα, με το που πέφτεις κοιμάσαι, ρε Γιώργο. Λέω, δεν ευχαριστείς το Θεό. Α, πέφτουμε και να κοιμάμαστε αμέσως. Ενώ όταν έχω ταραχή, πέφτω και γυρίζω γύρω-γύρω. Μπορώ να κλείσω μάτι. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Βλέπεις λοιπόν την όνον του μισούντος σε πεπτοκότα από το πολύ φορτίο και από το πολύ βάρος. Πήγαινε και η καρδιά σου λέει να αποφύγεις αυτό, να τον βοηθήσεις, γιατί έχουμε και μια καρδιά απατεώνησα. Μην πας να τον βοηθήσεις, είναι του αυτού που σε μισεί ο γάιδαρος, αυτού που σε μισεί το παιδί. Και θα δοκιμαστούμε σε αυτά. Θα υπάρχει αυτός που σε μισεί και θα έρθει το παιδί, σου σε, το παιδί του σε σένα. Τι θα κάνεις τώρα? Η καρδιά σου τι θα πει? Πήγαινε στον πατέρα σου. Ο Θεός τι θέλει? Εξάπαντος, και κοιτάξτε τι λέει, θα συμβοηθήσεις αυτόν. Τι θα πει θα συμβοηθήσεις? Θα τον βοηθήσεις μόνο σου. Με ποιον θα τον βοηθήσεις? Με τον Χριστό μαζί. Δηλαδή θα προσεύχεσαι, θα προσευχηθείς. Μόνο σου δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος του άλλου. Αλλά με τον Χριστό μπορείς. Είναι φοβερός ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Θεός να μας φωτίζει, να τον καταλαβαίνουμε, να μελετάμε και να περπατάμε ακριβώς το λόγο του Θεού. Δουλέψει αυτό, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ζωής του. Έχει πολύ βάρος. Τι θα κάνεις? Θα σου δώσω 100 ευρώ και θα ησυχάσεις? Δεν είναι έτσι. Πρώτα θα προσευχηθείς γι' αυτόν, να τον βοηθήσει ο Χριστός, και ύστερα θα πας να τον βοηθήσεις εσύ. Το είπα το 100 ευρώ έτσι, η βοήθεια δεν είναι οικονομική πάντα. Η βοήθεια είναι η παρηγοριά. Πώς θα τον παρηγορήσεις αν δεν είναι ο Χριστός μαζί σου? Αυτός είναι που παρηγορεί. Πώς θα ενισχύσεις, πρώτα θα στηρίξεις με λόγια. Τον γκρεμίσεις τον άνθρωπο. Αν δεν έχεις αγάπη στην καρδιά σου, θα τον γκρεμίσεις τον άνθρωπο. Και είναι που είναι φορτωμένος, θα έχει και εσένα να κουβαλάει από πάνω. Όταν πας όμως εν το ονόματι του Χριστού, όταν πας με προσευχή, τότε θα βρίσκεις χάρη από το Θεό. Και δεν θα μιλάς εσύ εκείνη την ώρα, πράγμα το οποίο είναι το ζητούμενο και είναι το μήνυμα σήμερα που μου έδωσε ο Θεός με τη χάρη του Χριστού. Το θέμα δεν είναι να μιλάμε εμείς, αδερφοί. Τι να λέμε εμείς? Σαχλαμάρες λέμε εμείς. Το θέμα είναι ή το Πνεύμα το Άγιο να μας διδάσκει εκείνη την ώρα τι θα πούμε, ή στις πιο δύσκολες περιπτώσεις το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει για μας. Α, τότε μη φοβάσαι. Τότε είσαι βοηθός του Χριστού, όχι του ανθρώπου. Γιατί ο Χριστός τον αγαπάει και θέλει να τον βοηθήσει. Εάν έχεις αυτό το χαρακτήρα, είσαι βοηθός του Χριστού. Και να το πω πιο σωστά που το λέει η Γραφή, συνεργός του Χριστού, συνεργάτης του Χριστού. Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να έχουμε αληθινή χριστιανική ζωή, που μην ξεχνάτε, ξεκινάει από το σπίτι μας. Από τους νέους, στη σχέση τους με τους γονείς τους. Από τους γονείς, στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Στο ζευγάρι, στη σχέση τους μεταξύ τους. Μπορείς να λες τώρα στη γυναίκα σου, απαράτα με, φύγει από εδώ. Σε βαρέθηκα. Πράγματι, μπορεί να είπε πράγματα που δεν έπρεπε. Εσύ τι λες όμως? Δεν πρέπει να πεις πράγματα που πρέπει? Μπορείς να λες το παιδί σου, δεν σ' αντέχω άλλο. Κάποτε είχα έναν υψάκι,
μικρό που με αγάπαγε πολύ. Και έκανε κάτι και του λέω, δεν ήμουν στο Χριστό. Δεν σ' αντέχω άλλο, σε βαρέθηκα. Αδερφή, ξέρετε τι έπαθε, ψυχολογικό πρόβλημα. Γιατί με αγάπαγε και ήξερε ότι τον αγαπάω. Ήταν προσκολλημένο σε μένα. Και έκλαιγε και με κοίταγε και με φοβότανε. Και μου λέει η μητέρα του που το κατάλαβε, ξέρεις γιατί το παθέ αυτό, λέω γιατί. Γιατί του είπες ότι δεν σ' αντέχω άλλο. Σε βαρέθηκα. Και κατάλαβα. Αδελφοί, ο Χριστός ποτέ δεν μας βαριέται. Ποτέ δεν σε βαριέται. Ποτέ δεν λέει δεν σ' αντέχω. Αλλά πάντοτε τι είναι, δούλος σου. Ιδού ο δούλος μου, λέει ο Θεός. Πράγματι μπορεί να κάνουν πράγματα που σε φέρνουν σε αγανάκτηση κάποιοι. Θα έρθει σε αγανάκτηση. Τι είπε ο Θεός στον Ιωνά, είναι καλό να αγανακτήσει Ιωνά? Μα κύριε, δεν βλέπεις αυτούς τους Νινεβίτες, τι μασκαράδες είναι, αμαρτωλοί είναι, κατάστρεψέ τους να ησυχάσουμε. Όχι, πήγαινε σε να τους μιλήσεις για να σωθούνε. Μα είναι εχθροί του λαού, πήγαινε να τους μιλήσεις για να σωθούνε. Ποτέ μην πεις σε βαρέθηκα σε κανέναν. Ποτέ μην πεις φύγε. Η αγκαλιά σου θα είναι πάντοτε ανοιχτή για τα παιδιά σου, για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου. Πάντοτε ανοιχτή η αγκαλιά σου. Όπως είναι η αγκαλιά του Χριστού. Πάντοτε ανοιχτή. Και βόηθα και τον άλλον να έχει ανοιχτή η αγκαλιά. Πήγαινε πες του, συγγνώμη γυναίκα μου, συγγνώμη άντρα μου. Πήγαινε ταπεινό σου να βρεις χάρη στα μάτια του και στα μάτια της. Στα μάτια των παιδιών σου έχεις ζητήσει ποτέ συγγνώμη από τα παιδιά σου? Ποτέ έχεις ζητήσει συγγνώμη από τα παιδιά σου? Θα σου πω κάτι, δεν το λέω για κάφιαση. Πάντοτε ζήταγα συγγνώμη από τα παιδιά μου. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πάντοτε με αγαπάγανε. Δεν ήμουν ο καλύτερος, ο χειρότερος πατέρας ήμουνα. Τότε όμως πλησίαζα και του ζήταγα συγγνώμη και έλεγα λάθος έκανα, αμέσως άλλαζε η καρδιά τους. Αν όμως πας στο παιδί σου έτσι και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τεντώνεις το δάχτυλό σου, τα χάσες. Τα παιδιά σου, τα αδέλφια σου, τον εαυτό σου, τον Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Να είμαστε ακριβώς όπως μας θέλει, έτσι όπως μας θέλει και έτσι όπως μας λέει ο Λόγος του, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Να ψάλλω.